Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. 5η 11 Ιουνίου σήμερα και θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και νομίζω αγαπημένο σε όλους μας. Το θέμα της ανάγκης δεντροφυτεύσεων, της εδαφοκάλυψης, αλλά και την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε, τα ήδη μεγάλα δέντρα μας, τα αιωνόβια δέντρα μας, τα προστατευόμενα δέντρα μας. Ο πρώτος μας φιλοξενούμενος σήμερα το απόγευμα είναι ο κύριος Χαράλαμπος Τσερλικάς. Είναι ο πρώην κοινοτάρχης του Καπουτίου, του κατεχόμενου χωριού της επαρχίας Λευκωσίας, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον ελαιώναν με τα αιωνόβια δέντρα, ο οποίος δυστυχώς έπαθε κάποιες ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, αλλά ευτυχώς επιβίωσαν κάποια. Θα έχουμε και φωτογραφικών υλικών, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε που ήρθατε, κύριε Τσερλικά. Καλώς ορίσατε. Καλό απόγευμα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ξέρετε, παρακολούθησα τις συνομιλίες που είχατε στο Facebook από τις 17 του Μαΐου και πέρα που έγινε η μεγάλη πυρκαγιά. Συνειδητοποίησα ότι το νιώθετε σαν να ήταν τα δικά σας τα δέντρα, τα προσωπικά. Μεγαλώσατε όλοι με τον συγκεκριμένο ελαιώνα. 800 χρονών ήταν εκείνα τα δέντρα. Πράγματι, μεγαλώσαμε σε αυτόν τον ελαιώνα, τον αγαπούσαμε και βοηθήσαμε πολύ στην αναβίωση του, αλλά τελικά με αυτό που έγινε στις 17 Μαΐου, είμαστε πολύ απογοητευμένοι και λυπούμαστε για ό,τι έγινε. Θα προσπαθήσουμε με κάποιους τρόπους για αναβίωση του, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη ζημιά που έγινε. Και βέβαια μιλάτε για προσπάθειες, οι οποίες δεν ήταν μόνο πρώτης εισβολής, αλλά και κατά τη διάρκεια τώρα, όταν άνοιξαν τα δοφράγματα, ως κοινοτάρχης Καπουτίου ήρθατε σε επαφή με τον αντίστοιχο κοινοτάρχη των Τουρκοκύπριων, έτσι. Οι προσπάθειες ξεκίνησαν μόλις άνοιξαν τα φράγματα το 2003. Mm-hmm. Σε μια επίσκεψή μας, τις πρώτες ημέρες που άνοιξαν τα φράγματα, διαπιστώσαμε ότι ο ελαιώνας ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν ποτιζόταν καθόλου. Πήγαμε, βρήκαμε που πήγαινε το νερό μέσα στις λαξές και δεν ερχόταν στη δεξαμενή για να ποτίζονται τα άλλα δέντρα. Εννοείται είχε καταστραφεί το δίχτυο των παλιών. Μάλιστα. Καταστράφηκε, μόλωσε που τα χώματα. Στην προσπάθεια μας αυτή πήγαμε με τον αδερφό μου, Μιχάλη τον Τσερλικά. Βρήκαμε ποιος ήταν ο κοινοτάρχης στο κατεχόμενο, ούτω καλούμενος κοινοτάρχης στο κατεχόμενο Καπούτι. Του είπαμε ότι είναι ντροπή να αφήσετε αυτόν τον ελαιώνα 800 χρόνια να καταστραφεί, ενώ το νερό υπάρχει και δεν το αξιοποιείτε. Να δω τι θα κάνω, μας είπε. Ήταν ο κύριος Εμίν, ούτω καλούμενος κοινοτάρχης, πέρασε περίπου ένας μήνας. Ξαναπήγαμε με τον αδερφό μου και εκεί που η δεξαμενή ήταν στεγνή και δεν είχε νερό μέσα, τη βρήκαμε γεμάτη νερό και το νερό υπερχυλούσε και χανόταν. Πάλι διερωτηθήκαμε γιατί δεν ποτίζουν τα δέντρα. Και πήγα ρώτησα ορισμένους Τουρκοκύπριους. Μου λένε, έβαλε μας το ακριβό το νερό ο κοινοτάρχης, και έτσι δεν ποτίζουμε. Πάλι κάναμε προσπάθεια, ήβραμε τον κοινοτάρχη στα κατεχόμενα, του αναφέραμε το πρόβλημα και σιγά σιγά μείωσε την τιμή και ξεκινούσαν και άρδευαν αυτόν τον ελαιώνα των 800 χρόνων. Και έτσι καταφέραν να σωθούν τα δέντρα. Συνεργασία Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων για να σωθεί μια κοινή κληρονομιά και για τους δύο. Πράγματι, με αυτές τις ενέργειες καταφέραμε να ξαναλειτουργήσει το αρδευτικό σύστημα
να ξαναποντίζονται και να βρίσκει την παλιά του έγκλη αυτός ο Ελαιώνας. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες, αν είναι να ζούμε, ξεκινήσουμε για να δούμε λίγο και το χωριό. Πέστε μας λίγο, βλέπουμε την παιδιάδα. Το χωριό Καπούτη είναι στο τέλος της παιδιάδας, της δυτικής παιδιάδας και ξεκινούν οι πρόποδες του λόφου του Πενταδακτύλου. Είναι στους πρώτους πρόποδες του Πενταδακτύλου το Καπούτη. Το 1974 είχε 1.032 κατοίκους και ήταν ραγδαία εξελισσόμενη κοινότητα διότι ήταν του μόρφου κοντά και είχε εργασίες για τον κόσμο και αναπτύσσεται τον πολύ καλά. Η επόμενη φωτογραφία. Να τη δούμε. Α, είναι το σχολείο του χωριού, εξατάξιο, με 145 μαθητές περίπου και χτίστηκε το 1968 με 25.000 λίρες τέλειωσε αυτό το κτίριο. Άρα ήταν και σχετικά καινούριο όταν αναγκαστήκατε να εγκαταλείψετε τις χρόνια. Η επόμενη φωτογραφία. Α, είναι ένα παλιό σπίτι για το οποίο το 1913 κάναμε κάποιες ενέργειες για να το κάνουμε μουσείο, αλλά ακόμα δεν ευοδοθήκαση. Για την ώρα διατηρείται κάπως. Διατηρείται και ο άνθρωπος που έχει αυτόν το σπίτι είναι διαθέσιμος για αυτόν τον σκοπό. Τούτο είναι πολλά θετικό. Η μισή δουλειά έγινε να ανέσει στον την τύπη. Αυτό το χτίσμα είναι του 1893, είναι περίπου 130 χρονών, στέκει ακόμα, αλλά από ό,τι βλέπετε είναι σε κακή κατάσταση, θέλει βελτίωση για να κρατηθεί αυτό το κτίριο. Θεωρούμε τα ανοίγματα που ήταν, υποθέτω, η παλιά η βεράντα, είχε βολίτσα και επεκτείνεται την οικία στο εσωτερικό της αυλής και είχε και σκάλα και έφτιανε πάνω στο ανοούι. Ναι, για να μπεις που την άλλη την ναι. Η επόμενη. Επόμενη είναι το ίδιο το κτίριο που μια άλλη πλευρά. Και να πάμε. Αυτή είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι δίκλητη. Το πρώτο κλήτος είναι αυτό που βλέπουμε προς την πλευρά μας. Είναι του 15ου αιώνα, δηλαδή λίγο πριν να έρθουν οι Τουρκία στην Κύπρο. Και μετά το 1906 χτίστηκε το βορειότερο κλήτος και το καμπαναριό το 1926 διατηρείται σε καλή κατάσταση και προσπαθούμε να το συντηρήσουμε για να συνεχίσει να υπάρχει. Ναι, μια φωτογραφία που δείχνει. Το καμπαναριό, άλλη φωτογραφία, είπαμε είναι του 1926. Φαίνεται εξαιρετική δουλειά πάνω στο καμπαναριό. Πολλά καλή δουλειά, αλλά η πυρόπετρα άρχισε και φθήρεται και χρειάζεται συντήρηση. Επόμενη. Επόμενη το εικονοστάσι το οποίο βρίσκεται μέσα στην εκκλησία είναι και αυτό του 1906 και φαίνονται και οι δωρητές πάνω που πλήρωσα για να γίνει το εικονοστάσιο, τώρα το έχουν καλυμμένο γιατί το χρησιμοποιούν για τζαμί. Οι εικόνες που ήταν στην εκκλησία. Εικόνες δεν υπάρχουν εικόνες και δυστυχώς δεν ξέρουμε πού πήγαν αυτές οι εικόνες. Έχετε, αν ήταν από το 1570, πιθανόν να έχουν και αρκετή. Υπήρχαν οι δύο παλιές τοιχογραφίες που το και έχουν και τα ονόματα αυτού που τις ζωγράφησε. Τις έκοψε κάποιος Τουρκοκύπριον και στην προσπάθεια του να τις πάρει από την Τουρκία ή στη Γερμανία, τον βρήκα και τις πήρα, αλλά ξέρετε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Άρα έχουν κατασχεθεί. Αειδιντικμένο ήταν ο Τουρκοκύπριος που τις αφαίρεσε. Μα νομίζω είχαν και άλλες περιπτώσεις ο συγκεκριμένος ο αρχαιοκάριδος. Ναι. Μάλιστα. Επόμενη. Επόμενη είναι η κατάσταση που βρίσκεται το κημητήριο του χωριού, σε βάθλια κατάσταση. Πάμε κάθε χρόνο και κάνουμε τρισάγιο στους τάφους με τον Πάτερ Παγκράτιο και συνεχίζουμε να παίρνουμε τον κόσμο να επισκέπτεται, να βλέπει την κατάσταση. Ο Πάτερ Παγκράτιος είναι και σε χωριανός σας αντιλαμβάνω. Αν υψότεγνος μου είναι ο Πάτερ Παγκράτιος. Εδώ είναι η τούμπα του Σκουρού, αρχαιολογικός χώρος της περίοδου 1650 με 1100. Επειδή τα δέντρα στα δάση στη Σκουριώτισσα και στο Μαυροβούνι είχαν κοπεί για την εξόρυξη του χαλκού. Για να ξέρετε ότι για κάθε κιλό χαλκού χρειάζονται 300 κιλά ξύλα. Την περίοδο εκείνη βρέθηκε ο τροχός, έγιναν οι άμαξες και μεταφέρασαν που τα μεταλλεία στην τούμπα του Σκούρου. Η περιοχή, η παιδιάδα του Μόρφου και οι λόφοι του χωριού
ήταν όλο δάση, ήταν πιο εύκολο να φέρνουν το μετάλλευμα παρά να φέρνουν τα 300 κιλά ξύλα για να εξορίξουν το χαλκό. Έξω και το όνομα Σκούρου που τις σκουριές. Ναι, από τη σκουριά που έβγαινε από το μετάλλευμα πήρε η τούμπα του Σκούρου. Άρα άρρηκτα συνδεδεμένο η ανάπτυξη του χωριού, ναι, με τη σκουριότηση. Ναι, είναι στα διοικητικά όρια του χωριού η τούμπα του Σκούρου. Μάλιστα. Έχετε κάποια παρουσίαση στο συγκεκριμένο χώρο, δάμε. Ναι, σε εκδρομές παίρνουμε και τους νεαρούς και άλλους χωριάνους και τους εξηγούμε αυτόν τον χώρο. Ο αρχαιολογικός χώρος αυτή τη στιγμή φυλάσσεται. Τελειασμένος απλώς δεν φυλάσσεται. Εδώ είναι το κεφαλόβρυσο, που είναι ένα από τα μοναδικά κεφαλόβρυσα της Κύπρου, που είναι ενεργό. Το νερό τρέχει συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο και μεταφέρεται μέσω δικτύου από πετράβλακα σε μια απόσταση 2.200 μέτρων σε μια δεξαμενή που χωρεί 900 τόνους μέσα. Η δεξαμενή αυτή είναι η δεξαμενή που διοχετεύει το νερό, ναι, που χρησιμοποιείται στον ελαιόνα. Που είναι ενωμένη με το αρδευτικό σύστημα και ποτίζεται αυτός ο ελαιόνας που κάηκε. Μάλιστα, όπως συζητούσαμε πριν. Επόμενη. Είναι που βγαίνει από τη γη το νερό. Σε καλοχρονιές βλέπετε να βγαίνει το νερό από μέσα στη γη, σε αυτήν τη φωτογραφία. Εδώ το 2014 πήγαμε με λεωφορεία στο χώρο του Κεφαλοβρύσου και κόψαμε τη μούτη της. Καθαρά Δευτέρα. Καθαρά Δευτέρα, διότι και προηγουμένως πριν την εισβολή ήταν χώρος που επίαιναν και οι χωριανοί και από άλλα χωριά και κόψαμε τη μούτη της την Καθαρά Δευτέρα. Η επόμενη. Εδώ είναι φωτογραφία από το χώρο του Κεφαλοβρύσου την Καθαρά Δευτέρα. Ναι. Εδώ είναι το πετράβλακο που μεταφέρεται το νερό από το Κεφαλόβρυσο στη δεξαμενή. Και βλέπετε δίπλα αριστερά υπάρχει ένα άλλο πετράβλακο που έχει μια άλλη πηγή με άλλον τόσο νερό και ενώνεται και συνεχίζει προς τη δεξαμενή. Δηλαδή εσείς έχετε δύο διοχετεύσεις νερού. Ναι, ναι. Το νερό που βλέπουμε δίπλα είναι υπερχείληση ή έχει κάποιον ποταμό ή κάποιο χύμα. Είναι η πηγή που τζαμε και που τζαμε μπαίνει μέσα στο δεύτερο, στο αυλάκι το αριστερότερα και συνεχίζει μνήμους και τα δυο πετράβλακα και γίνεται ένα και πάει προς την δεξαμενή. Επόμενο. Εδώ είναι η κατάσταση που βρήκαν την δεξαμενή το 2003 που ανοίξαν τα φράγματα. Σε αυτήν την άθλια κατάσταση και πήγαμε και ενημερώσαμε το λεγόμενο κοινοτάρχη, τον κατεχομένο Καπουτίου, τον Εμίν, και έγιναν οι προσπάθειες για να ξαναρθεί το νερό σε αυτήν την δεξαμενή. Η δεξαμενή έτσι με τένια είχε φτιαχτεί, ναι, πριν το 1974, να υποθέσω. Είναι από το 1941 αυτά τα έργα. Φαίνεται πιο πρόσφατο από το 1940, ίσως να είχαν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Η βελτίωση έγινε στο σημείο αριστερά του Τιχάρι, διότι που περνούσαν με τα άλογα και οι πεζοί υπήρχε κίνδυνο να πέσουν μέσα στη δεξαμενή και αυτό το χτίσμα έγινε το 1952. Υπάρχει και ένα περιστατικό ότι δούλευκε ο πατέρας μου για μέ, και κάποιος τον έσπρωξε μέσα στη δεξαμενή και κινδύνεψε να πνιγεί και... Επίτηδε, όχι κατά λάθος. Ναι, επίτηδε, ναι. Μάλιστα. Το νερό που πέφτει μέσα στην δεξαμενή, είδαμε. Και τούτο είναι μετά από τις βελτιώσεις που έγιναν, ναι, από τον, ναι, Εμίν. Ναι, σίγουρα. Πάλι ακόμα η θέση που πέφτει το νερό στην δεξαμενή. Και η δεξαμενή πλήρης, με 900 τόνους νερό. Σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται και το πόσο μεγάλη είναι, γιατί, ναι, στην προηγούμενη, ναι, φαινόταν να είναι ένα μικρό, ναι, παραδεξάμενο, τέλος πάντων, όπως μάθαμε. Ναι. Πρέπει να είναι και σημαντικό σίγουρο βιότοπος έτσι όπως το θεωρώ τώρα, αν έχει συνέχεια τόσο πολύ νερό ολόχρονα. Είναι συνέχεια το νερό μέσα, ναι. Να καλέσουμε τον Μάρτιν τον Χέλικα από το BirdLife να μας εξηγήσει. Λοιπόν, δαμέ είναι μια πανοραμική του ελαιώνα. Μάλιστα, είναι μια από ψηλά φωτογραφία του ελαιώνα της Δεματώνας, της Δεμαντώνα, δηλαδή της Παναγίας. Ναι. Είναι ο κήπος της Παναγίας. Είναι που μια άλλη απόψη, άλλη... Τα δέντρα που βλέπουμε εδώ μέσα στα όρια είναι ευκαλύπτει, είναι κοντά, ναι, στην περιοχή που έχει νερό. Είναι ευκαλύπτει δίπλα από τον ποταμό που περνά και πάει
Είναι ο ποταμός Αλουπός και περνά δίπλα από την Δεματώνα. Μάλιστα. Το τι φωτογραφία από το 14 φαίνεται. Ναι. Α, αυτό είναι το δέντρο το οποίο είχε περίμετρο 16 μέτρα και 10 εκατοστά. Ήταν το δεύτερο Παγκύπρια. Το δεύτερο και, μεγαλύτερο Παγκύπρια. Ναι. Και είναι αυτό το δέντρο που καταστράφηκε. Ήταν το καμάρι των Καπουτιωτών που σε κάθε εκδρομή, σε κάθε επίσκεψη πηγαίναμε και το βλέπαμε ο κόσμος. Το ίδιο δέντρο που άλλη όψη. Όχι, είναι άλλο δέντρο τούτο, διότι είχε αρκετά αιωνόβια δέντρα των 800 χρονών μεγάλα. Από ό,τι κατάλαβα, είχε τα ονομάσει κιόλας. Όχι εμείς. Εμείς δεν είχαμε ονομασία. Στην ονομασία είχαν η ελιά του Κωστή, του Ιαννή, του Τάδε, του Πιλάτσι. Α, έχουν τίτλους ναι. ιδιοκτησίας, είναι οι παλιές ελιές ναι, που έχουν ναι. το δικό τους έχουν σκοτσιάνι. Τίτλους ιδιοκτησίας και μπορούσες επίσης να έχεις και ελιά μέσα στο χωράφι του άλλου και να είναι δική σου. Γιατί ναι, παλιά, δεν ναι. ξέρω, από τον καιρό των ενετών υπήρχε μια νομοθεσία που όποιος ήταν άκληρος ή δεν είχε, χωράφι είναι δικαιούτου να πάει να φυτέψει μέσα στο χωράφι του άλλου δέντρο, να το ποτίζει, να το περιποιεί. Να... να έχει τουλάχιστον λάδι, να έχει ναι, κάτι ναι, να φάει. Δεν ναι. Ήξερα τον την ιστορία, αλλά είχε με παραξενέψει ναι. που έμαθα ότι είχε κοτσάνι ναι, για δέντρα. Επίσης είχε και κοτσάνι για το νερό. Με τις ώρες, με τα λεπτά, η κάθε οικογένεια, πόσες ώρες είχε, χωρίζεται στις 24 μέρες. Mm-hmm. Και κάθε 24 γίνεται ένα κύκλο και ο καθένα με τις ώρες του ανάλογα απόδειξε και το ανάλογο νερό. Άρα υπήρχε μια κοινωνική δικαιοσύνη στην απόδοση του νερού. Ναι. Λοιπόν, τούτο είναι το. Τι όνομα είναι που είσαι το θύσα κοινων του νερού. Είναι ο βασιλιά που έκρουσε, που τον ονομάσα είναι Τουρκογύπρι. Mm-hmm. Τούτη είναι η Αφροδίτη. Επειδή ήταν αρκετά χρόνια ξηρών αυτό το δέντρο και βλέπετε στα αριστερά ένα μικρό μετά από αρκετά χρόνια που το εποτίσασαν τα δέντρα. Επόλησαν και ευκάλεν άλλων παραπούλιες σε τούτο που ελπίζουμε και ό,τι και τούτα που εκαίκασαι να βγάλουν ό,τι παραπούλια. Κάποτε θα ξαναζωντανέψουν. Τούτες οι φωτογραφίες μου το 14. Ναι. Αυτές η περιοχή ονομάζεται Όρτινη. Βλέπετε οι ελιές είναι φυτεμένες σε σειρά που σημαίνει το Όρτινη σημαίνει σε σειρά. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το δέντρο έχει αρκετά δέντρα που είχαν 400-500 δέντρα που ήταν ηλικίας 800 χρόνων. Ναι, φαίνεται αρκετά μαγικό το συγκεκριμένο, ειδικά αν αναλογιστείς ότι είναι παραπουλιά ναι. ενός δέντρου που τώρα ναι, ναι. υπάρχουν. Υπάρχει ο κεντρικός κορμός και γύρω τα παραπουλιά. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα άλλο δέντρο. Κάποια από τα επιβιώσαν ή όλα τα που θέλουν. Επιβιώσαν μόνο δύο. Το ένα το είδαμε και που ήταν ξερόν και πώλησε με το μικρό το παραπούλι. Παραπούλι. Και ακόμα έναν τώρα θα δούμε στη σειρά. Άρα τότε όλα τα δέντρα δεν τα βλέπουμε. Αυτό είναι που βάλαμε και εξώφυλλο. Είναι ένας ρόζος με μορφή ανθρώπου. Τα μάτια του, η μύτη του. Και βάλαμε το σαν εξώφυλλο στο βιβλίο που βγάλαμε για ο Καπούτη. Mm. Α, τούτο είναι οι ελιάς της Αγγλισίδες που είναι το πρώτο ελαιόδεντρο Παγκύπρια με περίμετρο 16 μέτρα και 20 εκατοστά. Άρα και τα 20 εκατοστά ήταν η διαφορά από τον τα βασιλιά εκατοστά, στο τα 10 εκατοστά. 10 εκατοστά ναι. διαφορά από τον βασιλιά. Άρα τώρα πλέον είναι μόνο του το δέντρο, ναι, το πιο ναι. μεγάλο. Έχουμε ένα άλλο ελαιόδεντρο που είναι 14 μέτρα στο κάπου, το ένα που επιβίωσε είναι 14 μέτρα και 10 εκατοστά. Μάλιστα. Αυτό είναι μια περίπτωση δέντρου που έκρουσε παλιά και μετά αναγεννήθηκε. Άρα του ήταν τα παραπούλια πάλι ενός ναι, δέντρου. Ναι. ναι. Του ήταν μια επίσκεψη σε αυτόν το μεγάλο το δέντρο, το 16 μέτρων και 10 εκατοστά. Είναι καλό όμως για να φανεί το μέγεθος, για να φανεί πόσο μεγάλο είναι. Επιάνναμε 13 άτομα σερκές, ας πούμε, για να αγκαλιάσουμε αγκαλιά. Αυτόν το δέντρο. Λοιπόν, πού πάμε που δαμε. Δαμε είναι η περιοχή σπίτια στη Δεματώνα που υπήρχε παλιό οικισμό που αυτοί που δούλευαν στα χωράφια είχαν και μέρος τη νύχτα και εμένα σε αυτόν τον οικισμό. Να αναφέρουμε δηλαδή, ο λόγος που γνωρίζουμε ότι είναι 800 χρονών είναι επειδή ξέρουμε πότε φυτευτήκαν. Ναι, ναι, το 1200 περίπου. Που επί περίοδου Φραγκοκρατία. Φράγκο.
οι οποίοι είχαν χωρίσει σε φέουδα ουσιαστικά την Κύπρο. Ναι. Και το φέουδο για μένα ονομάστηκε Δεμαντώνα. Δεμαντώνα τη Παναγία. Άρα, για μένα πρέπει να ήταν οι οικίες που ήταν των εργατών που. Ναι, ναι, γιατί υπήρχε οικισμό, υπήρχε επίση και ελαιόμηλο. Αν συνεχίζουμε και δούμε άλλε φωτογραφίε, αν έχουμε χρόνο. Υπήρχε ελαιόμηλο, υπήρχαν εξοκλήσια που εκκλησιάζονταν οι κάτοικοι τη περιοχή. Τώρα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε που τα μέτρα τα ίση. Μια έγινε και αντιλαμβάνουμε ότι κρούζι σας επειδή λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό δεν καταφέρετε να περάσετε το φράγμα να δείτε. Αν ήξερες πως ένιωθα γίνει την ημέρα 17 του μηνός κάθε λίγο έπιανα το φίλο μου ο Κεμάλ τηλέφωνο. Ο Κεμάλ είναι νυν κοινοτάρχης. Νυν κοινοτάρχης και ενημέρωνε με και λυπήθηκα πάρα πολλά με αυτό το πράγμα. Τους συμβούλεψα ότι πήρα πληροφορίες από ανθρώπους του δασονομίου του δικού μας και ενημέρωσα τους ότι πρέπει να καθαριστούσουν ό,τι απέμεινε ο κορμί είχαμε τη γη, να αποδιστούσουν τα δέντρα και σιγά σιγά θα ξαναπολύσουν. Άρα πρέπει να συνεχίσουν τις ναι, προσπάθειες του ποτίσματος να μην τα εγκαταλείψουν. Ναι, συμβούλεψα τους όλα και όλα να αποταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παλιά του εδώ και κάποιον κοντήλιν και περιφράξαν αυτόν τον ελαιόνα 2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και να ξαναποταθούν, ίσως δοθεί κάποια βοήθεια διότι καταστράφηκε το αρδευτικό σύστημα για να συνεχίσουν να ξαναποτίζονται. Πώς καταστράφηκε που τη φωτιά. Που τη φωτιά, που το αρδευτικό σύστημα είναι και η μεγαλύτερη καταστροφή. Δηλαδή τα λάστιχα που ποτίζονται τα δέντρα, πήρα φωτιά και καταστράφηκε όλος ο ελαιόνας. Άρα ουσιαστικά δεν τα έκαναν πιο με τις δυσές. Είχαν ναι, βάλει ναι. σύστημα με λάστιχα και ενώ να εμείς εμποτίζαμε με τα βλάζια, τα χωμάτινα και με τις δυσές και συμβούλεψα ο Σούρας θα κάνουν κάτι άλλο να κάνουν σε ούτε ώστε να μην είναι φλεχτά υλικά που να ξαναπροκληθεί ζημιά. Ίσως μεταλλικές σωλήνες είναι ένα... ή να τοποθετούν υπόγεια διότι έχω υπόψη μου κάποια συστήματα που μπαίνουν στην υπόγεια και φτιάχνει παροχή σε κάθε δέντρο. Οπότε η ζημιά είναι ανελάχιστη. Να ναι, δεν θα λάστιχο... μπορεί να ξαναγίνει, να μεταδοθεί η ζημιά ή η φωτιά από το ένα δέντρο στο άλλο. Είχε εμπληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το προηγούμενο αρδευτικό σύστημα, αν είχε γίνει μια προσπάθεια. Ναι, έτσι μου είπαν ότι πληρώθηκε μέρος του αρδευτικού συστήματος που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ίσως να μπορούσαμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Εμείς όχι, διότι αποταθήκαμε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία και μας είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Για να δοθούν λεφτά που έχει, πρέπει ήδη να αποταθούν στο γραφείο που έχουν συστάγει. Αντίστοιχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, ναι. Στα κατεχόμενα. Μάλιστα. Η προσπάθεια όμως για μέχρι να υπάρχει μια πιο μόνιμη λύση, εννάν βασικά να στηθούν πάλι τα χωμάτινα, τα βλάτια, με την τσάπα να νιούμε το. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε έτσι σύστημα που είχαμε παλιά και αποτίζουμε τα βλάτια. Με την περίπτωση φυσικά που τη μια πλευρά. Χάνεται αρκετό νερό μέσα στα βλάτια, διότι πολλές φορές που ανοίγαμε το νερό για να ποτίσουμε σε κάποια μακρινή απόσταση, μέχρι να πάει το νερό στο χωράφι σου, έλειφκε το νερό σου. Ναι, αλλά συνήθως ήταν οι άλλοι χωρκανοί ναι. που ανοίγαν τα δικά του στα βλάτια. Όχι, ο καθένας το δικό του, αλλά ανοίγα σου το να βγει σε σύντομο χρονικό διάστημα το νερό σου για να έχει δύναμη να πάει στο χωράφι σου και... Κάποια ποσότητα, αρκετές ποσότητες χάνουν τα μέσα στα βλάτια. Ναι. Αλλά από την άλλη, τα δέντρα που περνούσαν δίπλα τους στα βλάτια, έπαιρναν συνέχεια, ήταν πολλά καλά. Έφτασα να ποτίζω με τις με τη γιαγιά μου πάνω στη Μαραθάσαν και εξακολουθεί ένα μεγάλο μέρος του συστήματος να εξαρτάται από τις δίσες και από τα πετράβλακα. Ελπίζω να καταφέρουμε να σώσουμε και στο καπούτι. Να σου πω κάτι για την κατάσταση που ήταν έτσι, που θυμούμαι εγώ πριν το 1974, αυτός ο ελαιόνας, όταν ήσουν από ψηλά, έβλεπες, δεν έβλεπες γη κάτω. Δηλαδή, επέρνας κάτω ήταν ένα πράσινο χαλί που πάνω σου. Ήταν ενωμένα τα δέντρα το ένα με το άλλο. Ανήκασες σε συγκεκριμένα άτομα ή κάθε ηλιά, είπετε μας. Η κάθε ηλιά και το χωράφι είχαν τον τίτλο τους, επίσης, όπως είπαμε, και τον τίτλο για το έτσι. Ώρες του νερού που θα είχε η κάθε οικογένεια. Τώρα την στιγμή δοθήκαν τέλος πάντων από την κατοχική εξουσία σε άτομα. Εδοθήκαν σε κάποια άτομα, πιάσουν πολλές αλληλίες και εξελιχθήκαν να κάνουν ένα φεστιβάλ της τσακιστής ελιάς μέσα στο Σεπτέμβριο κάθε χρόνο, διότι ήταν ξακουστές
οι ελιές της δεματώνας, καθώς επίσης και τα άλλα προϊόντα που βγαίνουν από τη δεματώνα, σαν ας πούμε φυτεύκαμε πατάτες, φυτεύκαμε φασόλια, όταν πήγαιναν οι χωριανοί στη Μόρφου στην αγορά για να πουλήσουν τα προϊόντα, άμα φωνάζαν πατάτες που το καπούτιν, για να πουλήσει οποιοδήποτε άλλος, έπρεπε να πουληθούν οι πατάτες του καπουτιού της δεματώνας. Επίσης, να σου πω κάτι άλλο, κάποιοι που δεν απολούσαν τις δικές τους τις πατάτες, που τις ζώδια που άλλα χωριά, φωνάζαν στις πατάτες της δεματώνας για να πουλήσουν και εκείνες τις δικές τους. Εμείς συνηθίσαμε οι πατάτες να είναι που κοτσινόχωμα. Νομίζω ότι είναι κοτσινόχωματα που είχατε εσείς. Όχι, είναι κοτσινόχωματα που είχαμε εμείς. Αλλά κάνετε καλή παραγωγή. Ναι, ναι. Καλή παραγωγή και ωραία γεύση. Μάλιστα. Γενικά, προφανώς, οι πατάτες μας, η κυπριακή πατάτα είναι πολλά φημισμένη στο εξωτερικό. Οπότε, αν εξεχωρίζαν οι Κυπρίοι ότι οι δικές σας ήταν καλύτερες από τις άλλες των διπλανών των χωρκών, να πιστέψουμε ότι είναι κάτι ακόμα πιο εξαιρετικό. Ναι, στην Αγγλία ειδικά γυρεύκονται πολλές πατάτες της Κύπρου, ξακουστές. Μα είχαν και σκάνδαλα που πουλούσαν, όπως η χωρκανή, αλλά λούσαν σε του καπουθιού. Στην Αγγλία δεν πουλούσαν τες ότι είναι κυπριακές, ενώ ήταν από οπουδήποτε άλλο. Κύριε Τσελικά, ευχαριστούμε πάρα πολλά που ήρθατε και κυρίως ευχαριστούμε και για το φωτογραφικό υλικό. Είναι μοναδικό. Δεν θέλαμε να δείξουμε τις φωτογραφίες που τα καμένα, γιατί σπαραχτικές. Δεν είχε έναν άνθρωπο που έκλαψε να μανίδε τα χωράφια εκείνα εντελώς που καταλήξα. Και δυστυχώς βέβαια ήταν και γενικότερα η επέκταση της σκλησιαστικής της περιοχής προς τον Κορματζίδη, προς τις περιοχές. Επηρεαστήκαν 7 χωρκά νομίζω. Η Καρπάσια, το Θεκιόριος, ο Κορματζίτης. Ήταν εκτεταμένη η ζημιά. Εγώ νιώθω από τη μια τη χαρά μου που με καλέσατε να παρουσιάσω αυτόν τον Ελαιώνα, αλλά βαθιά μέσα μου υπάρχει η λύπη. Η λύπη και ο καημός και σκέφτομαι την πρώτη μέρα που θα επιστρέψω σε αυτόν τον Ελαιώνα πώς θα αντιδράσω. Να βρούμε τρόπο, κύριε Τσελικά. Άμα να καταφέραν να επιβιώσουν τόσες που τον το κατακτήσεις, να καταφέραν να επιβιώσουν ξηρασίες, να πωλήσουν πάλι, να πωλήσουν. Μακάρι, αλλά είναι ανεκτήμητη τη αξία, ειδικά αυτέ οι μεγάλε ελιέ που χάθηκαν. Να είστε καλά, κύριε Τσελικά. Ευχαριστούμε σε πάρα πολλά. Ένα μικρό διάλειμμα και θα πάμε στο επόμενο μα φιλοξενούμενο.